Άφησα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα. Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό. Επιστά τα διόλυσης νυχτός κοπιάσαντε σου δεν ελάβομεν. Επιδέ το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντε συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διερήνη το δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο. Τους ελθώντας συλλαβέστε αυτής και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρων δωρούμενων. Πάσο της δεωμένης σου της είναι ευλογία με τη χορηγή σας. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν. Εντάφτα εργαζομένης η ειρήνη τους. Πλούσια τα ελέη σου και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών εις πάνερδων αγαθών. Ότι Θεός ελέος ηθυμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και συν την δόξαν αναπέμπομεν. Συν τον άνθρωπο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση για τα εγγένεια του Λαογραφικού Μουσείου Κίτας. Κύριε Πρόεδρε των Εφετών, κύριε Σαλίγο, καλωσορίσατε στο χωριό μας. Εδεσιμότατοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας που σημαίνει πολλά για εμάς. Εγγενιάζουμε σήμερα το Λαογραφικό Μουσείο Κίτας, το οποίο ευελπιστούμε να αποτελέσει πολιτιστικό φορέα της ευρύτερης περιοχής. Η αναγκαιότητα οργάνωσης και ίδρυσής του είναι πασιφανής. Η δημιουργία μουσείου σκοπό έχει να αναδείξει την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας και της ευρύτερης περιοχής Πελοποννήσου, εκ της οποίας πολλά από τα εκθέματα προέρχονται. Ο ρόλος του θα είναι σημαντικός στη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής και στην ενδυνάμωση των δεσμών τόσο με την ιστορία όσο και με την παράδοση και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Ανασύροντας νοσταλγικές μνήμες των προγόνων μας, παίρνουμε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με αρχές και αξίες σε μία περίοδο όπου κυριαρχεί η στασιμότητα και η απεσιοδοξία. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, η υλοποίηση ενός τέτοιου πολιτιστικού έργου δίδει μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Φιλοδοξούμε να λειτουργήσει με σύγχρονους όρους και να διαδραματίσει ενισχυτικό ρόλο στις εκπαιδευτικές δομές της περιοχής. Θα δραστηριοποιηθούμε ώστε να αποτελέσει σταθμό πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η λειτουργία του θα συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, αρχής γενομένης από τη βιβλιοθήκη η οποία θα λειτουργήσει σύντομα. Κυρίες και κύριοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να τιμήσουμε τον ιδρυτή του Μουσείου και θείο μας, το όραμα το οποίο ζήσαμε από τις πρώτες στιγμές. Τα οράματα και τους προβληματισμούς μοιραστήκαμε σε κατηδίαν συζητήσεις σε όλη τη διάρκεια αποπερατώσεως του μεγαλεπίβολου αυτού έργου. Υλοποιούνται σήμερα τα οράματα ενός ανθρώπου, του οποίου η μαχητικότητα, ο δυναμισμός και το ασύγαστο πάθος για δημιουργία αποτελούν βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Thank you.
στην Ελλάδα. Αυτό είναι όχι, είναι που γυρίζατε, μαζεύατε τα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν, αυτό είναι για τους Καλλίδες. Αυτό είναι πολύ αρχαίο, είναι σύνδρομο γι' αυτό. Αυτά τα έχω μαζέψει. Φράχτας. Εδώ στην Κίτα, στα εγγένεια του Λαογραφικού Μουσείου, συναντήσαμε και τον κύριο Δαβάκη, που θα θέλαμε την άποψή του για αυτό το υπέροχο θέμα που είδαμε σήμερα. Πράγματι είναι μια εξαιρετική περίπτωση αυτό το μουσείο, το οποίο οφείλεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία του κυρίου Μουρκογιάννη και θα έλεγα ότι εκπροσωπεί όλο τον λαϊκό πολιτισμό της Μέσα Μάνης. Βλέπουμε λαΐνες, βλέπουμε είδη οικοσκευής, βλέπουμε στοιχεία ελαιοτριβίου, παλαιών ελαιοτριβίων, βλέπουμε ό,τι συνθέτει παλιές κασέλες, ό,τι συνέθεται την ζωή πριν από 200-250 χρόνια στην περιοχή αυτή. Και νομίζω ότι αυτό το θησαυροφυλάκιο, θα το έλεγα, είναι ένας πόλος έλξης όλων αυτών που ευαισθητοποιούνται για το παρελθόν και όλων αυτών οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια αναδύφηση και να αντλήσουν δυνάμεις από το παρελθόν για το μέλλον. Είμαι πολύ έτσι συγκινημένος, γιατί στα αντικείμενα αυτά είδα και προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι μου εδώ δίπλα, που είναι στα Κεχριάνικα, στο χωριό μου, τα οποία μπορούν, βλέπω, να, με την πατίνα του χρόνου να αποτελέσουν μουσιακά πλέον είδη. Γιατί τι σημαίνει μουσιακό είδος? Σημαίνει κάτι το οποίο είναι σπάνιο, το οποίο το έχει σμιλεύσει η αγάπη, ο χρόνος και η εμπειρία του ανθρώπου και είναι αναντικατάστατο. Λοιπόν, όλα αυτά τα αναντικατάστατα πράγματα, πολλά από αυτά τα αναντικατάστατα πράγματα, τα βρίσκουμε μέσα σε αυτό το μουσείο. Και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο ζεύγος Μουρκογιάννη, γιατί με την ευαισθησία τους δημιούργησαν αυτό τον πόλο πολιτισμού και ιστορικής διαφύλαξης του παρελθόντος Μάνης, της Μέσα Μάνης ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι όντως μια αξιέπαινη προσπάθεια του κυρίου Μουρκογιάννη και καλό θα είναι τώρα από Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν και τα σχολεία, όλα τα σχολεία τουλάχιστον της Λακωνίας πρέπει να επισκεφτούν. Πολύ σωστό αυτό, πραγματικά. Πρέπει όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων να επισκεφτούν αυτό το μουσείο, γιατί είναι μια πολύτιμη κυβωτός, όπως προείπα, της ιστορικής μας ανάμνησης και του ιστορικού αποθέματος που έχει η περιοχή αυτή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για να φτάσει η πόλη, για να φτάσει η πόλη.